έτσι έλεγε η διευθύντρια του σχολείου. Ναι. Και μέχρι που κλήθηκε και η αστυνομία για να απομακρύνει το παιδί. Ένα πραγματικά καλημέρα και πάλι. Ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός. Το κοριτσάκι 10 ετών έφυγε από την ημαθία και έρθει στη Χαλκιδική στο σχολείο. Έκανε κανονικά τον αγιασμό, μπήκε στην τάξη, γνωρίστηκε με τα άλλα παιδάκια. Και ξαφνικά ο διευθυντής του σχολείου λέει: δεν μπορώ να σε βάλω στην τάξη, γιατί αντί για 25 εσύ είσαι το 26ο. Και ο νόμος αυτό το απαγορεύει. Ο υπεύθυνος, ο προϊστάμενος δηλαδή της εκπαίδευσης του νομού Χαλκιδικής, έδωσε εντολή στην διευθύντρια του σχολείου να καλέσει την αστυνομία. Να καλέσει την αστυνομία για να διώξει το παιδάκι μέσα από την τάξη. Στο δημοτικό. Μισό λεπτό, να διώξει το 10χρονο παιδάκι μέσα από την τάξη. Καλύτερα δεν θα μπορούσα να το πω. Όπως το λες. Είναι... Τους γονείς, ρε παιδί, μισό λεπτό. Τους γονείς ή το παιδάκι, γιατί εγώ τρελαίνομαι τώρα. Άλλο τώρα να γίνει μια φασαρία μεταξύ των γονέων, ο πατέρας αυτό κτλ. Αλλά φώναξε την αστυνομία, βγάλ το παιδάκι μέσα από την τάξη. Άλλο τρόπο δεν είχε αυτό. Το παιδάκι, το δεκάχρονο, επαναλαμβάνω, κοριτσάκι δεκάχρονο, το οποίο μόλις είδε τους αστυνομικούς, φυσιολογικό είναι, ρε παιδιά, άρχισε να κλαίει. Ήρθε ο πατέρας του παιδιού, το πήρε, φύγανε. Με παρέμβαση συλλόγων νέων και κυδεμόνων, των δασκάλων της Χαλκιδικής κλπ. Βρέθηκε τελικά μια λύση ότι θα σπάσει η τάξη και κάποιος δάσκαλος με απόσπαση από κάποιο άλλο σχολείο θα πηγαίνει εκεί και τελείωσε το θέμα. Αλλά το θέμα είναι αυτό ότι εξαντλούμε τον νόμο. Εγώ σηκώνω τα χέρια από το γεγονός ότι χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για να φύγει. Όμως θα πάμε να δούμε. Την κυρία Μαρία Τασοπούλου, η οποία είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ και η οποία γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε και τον πατέρα της Μικρούλας. Καλημέρα σας, κυρία Τασοπούλου. Καλημέρα σας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε, να κάνουμε, αν μας επιτρέπετε, από τον πατέρα της Μικρούλας. Εννοείται. Το κοριτσάκι σας κατάλαβε ότι ήρθε η αστυνομία για να το απομακρύνει από το σχολείο, αγαπητέ φίλε? Εννοείται ότι κατάλαβε. Το κοριτσάκι μου ήταν μέσα στο σχολείο και η 9.30 ώρα είχαν καλέσει την αστυνομία για να πάει μέσα στο σχολείο. Και μετά με παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο ότι υπάρχει ένα θέμα και πρέπει να πάω στο σχολείο των παιδιών. Αν δεν είσαστε, την ώρα που ήρθε, μισό λεπτό, το παιδάκι είναι μέσα στο σχολείο. Όταν φωνάξανε την αστυνομία, δεν είσαστε εσείς εκεί, ήτανε μόνο το παιδί? Όχι, ήτανε μόνο το παιδί μέσα στο σχολείο. Καλά, με συγχωρείτε, θέλω και την βοήθεια της κυρίας Στασοπούλου, αλλά και εσένα τη δικιά σου, Γιώργο. Δεν είναι ο πατέρας και λένε ότι ο πατέρας δημιουργεί φασαρίες, φωνάζει. Φωνάξανε την αστυνομία, κυρία Στασοπούλου, για να διώξει το παιδάκι, να πάρει το παιδάκι. Ναι, η αστυνομία καλέστηκε για να φύγει το παιδί από το χώρο του σχολείου, καθώς το σχολείο δεν ήθελε να το δεχτεί το παιδί, γιατί σε περίπτωση που υπήρχαν 26 μαθητές, έπρεπε να σπάσει το τμήμα, κάτι το οποίο είναι και παιδαγωγικά σωστό βέβαια, έτσι, να έχουμε και μικρότερα τμήματα σε μία τάξη. Υπήρχε και η δυνατότητα να σπάσει το τμήμα, θέλω να το πω αυτό, υπήρχαν δύο κενές θέσεις. Παρόλα αυτά, γιατί δεν ήθελα να πάρουν δάσκαλο, είπαν το παιδί να πάει σε άλλο χωριό και μάλιστα να το τονίσουμε στην και αυτό Πορταριά. Με ευθύνη μετακίνηση του γονέα. 8 χιλιόμετρα μακριά από την κατοικία τους. Το θέμα, γιατί δεν ήθελα να πάρουν δάσκαλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αστυνομική. Εγώ μένω εντάξει ένα από αυτό. Όλα τα άλλα είναι δάσκαλο. Από εκεί ξεκινάει. Όπου τελικά αν λύθηκε και το θέμα, από ό,τι μας έλεγε προηγουμένως και ο Γιώργος, αλήθηκε τελικά το θέμα. Λύθηκε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν μπορώ να φανταστώ τη σκηνή ότι ο διευθυντής του σχολείου καλεί την αστυνομία για να πάρει το παιδάκι που δεν θα έπρεπε να είναι στο σχολείο. Ποιος το κάλεσε, ο διευθυντής του σχολείου? Ποιος το κάλεσε? Την αστυνομία ήταν ο διευθυντής πρώτας βάθμιας από το πολύ καιρό. Δηλαδή Ο προϊστάμενος κάλεσε την αστυνομία. Ναι. Εσείς δεν είσαστε. Εσείς δεν είσαστε εκείνη την ώρα εκεί. Ήταν μόνο το παιδάκι. Εμένα με πήρε η διευθύντρια και ο προϊστάμενος της πρώτας βάθμιας, γιατί το ακούγαμε το τηλέφωνο της διευθύντριας, ήταν με ανοιχτή ακρόαση, ήμασταν έξω, ήταν και το παιδί και φοβότανε. Και λέει στη διευθύντρια, πάρτε το παιδί από μέσα και βγάλετε τον έξω.
η διευθύντρια που αρνήθηκε και μετά έδωσε εντολή στους αστυνομικούς να μπουν μέσα στο χώρο του σχολείου γιατί βγήκαν. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω. Ούτε καταληψίας να ήταν, δεν το κάνανε αυτό. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι δημόσιος λειτουργός. Η αστυνομία αρνήθηκε και μου είπε να τον πάρω εγώ το παιδί. Η αστυνομική και καλά έκανε και η αστυνομία. Και μπράβο τους. Και μπράβο τους. Οι ανθρώποι και είπαν και η διευθύντρια του σχολείου. Και η διευθύντρια του σχολείου. Προσέξτε, και η διευθύντρια. Ήταν ο διευθυντής της εκπαίδευσης στην πρώτη βάθμια. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, ειλικρινά. Εσείς μιλήσατε μαζί του, τι να ρωτήσεις κάτι, τι να ρωτήσεις κάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και ίσως μας απαντήσει και η κυρία Τασοπούλου. Αυτόν τον άνθρωπο στην πρωτοβάθμια που κάλεσε την αστυνομία, δεν τον γνωρίζω. Ωραία. Πρέπει να βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος στη θέση του σήμερα που μιλάμε, έχοντας καλέσει την αστυνομία να το βρούμε. Για να βγάλει ένα δεκάχρονο παιδάκι από την αίθουσα που δεν δημιουργούσε πρόβλημα. Εγώ το παιδάκι. Ρε παιδί μου. Επειδή ήταν υπεράριθμο. Εγώ το μόνο που το είπα, το λέω, αν θέλεις ελάτε εσείς στο σχολείο να το βγάλετε εσείς το παιδί έξω. Η παιδί, το τηλέφωνο της διευθύντριας ήταν με ανοιχτή ακρόαση. Και το άκουγε και το παιδάκι αυτό και έκλαιγε. Δηλαδή να ακούει τέτοια πράγματα το παιδί από τον κινητό. Είναι για να ανατριχιάζεις πάντως. Εγώ θέλω να ακούω. Να περιμένουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας. Ο άνθρωπος τώρα αυτός, τι έχει να πει τώρα αυτός ο άνθρωπος που το εκπαιδευτικό σύστημα. Θέλω να ρωτήσω τη κυρία της Αδεδή κάτι αν μπορώ. Από το 98 στην Ελλάδα νόμιμος με όλα με τα πάντα. Και να διώξω το παιδί 10 χρονών από το σχολείο, δηλαδή μου φαίνεται παράλογο. Η στοχοποίηση του παιδιού. Αυτό το κυρία Τασοπούλου, βρέθηκε λύση τώρα για το παιδί. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, παιδιά, διευκολύνετε κι εσείς. Ναι, κυρία Τασοπούλου. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι πραγματικά η κατάσταση αυτή και όλο αυτό το περιστατικό μας έχει σοκάρει, μας έχει θυμώσει πάρα πολύ, έχει ξεπεραστεί κάθε όριο. Ωστόσο, να πούμε ότι πραγματικά η ευθύνη ξεκινάει από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, που έχει δώσει την εντολή στους διευθυντές εκπαίδευσης, όπου πάει κάποιο παιδί πάνω από τα 25 να μην φτάνει τα τμήματα. Αντίθετα, να συγχωνεύουν και να συμπίσουν τμήματα όπου μπορούν για να κάνουν εξοικονόμηση πόρων. Αυτό είναι η μία πλευρά. Αυτό είναι η μία πλευρά του θέματος. Να θέλω να πω, εννοείται ο καθένας πώς θα εφαρμόζει και πώς το. Δηλαδή, αυτό έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό ακριβώς. Ο συγκεκριμένος λοιπόν. Να αναλογιστούμε και μάλιστα από κάποιον λειτουργό, από κάποιον παιδαγωγό που πάει ένα παιδάκι 10 χρονών πρώτη μέρα σε ένα σχολείο από μια άλλη περιοχή να γνωρίσει τους νέους, τους συμμαθητές, τους νέους φίλους που θέλει να εφαρμοστεί στην κατάσταση. Μας έχει φτάσει. Εμείς. Εγώ η λύση, το να πηγαίνει το παιδί στο διπλανό χωριό, δεν το θεωρώ. Είναι όλα αυτά που λέτε είναι σωστά. Και θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολύ περισσότερα. Πάρα πολύ περισσότερα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο το λειτουργήσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, φωνάζω την αστυνομία για να πάρει το παιδί, να το απομακρύνει από το σχολείο, το παιδί να τα ακούει αυτό και να κλαίει, ότι θα έρθει να με πάρει η αστυνομία. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή, πάρτε τα παιδιά με την αστυνομία του. Και μπράβο όμως, μπράβο, προσέξτε, μπράβο στην αστυνομία που είπε εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω. Θα υπάρχει διοικητική. Μπράβο στη διευθύντρια του σχολείου που είπε εγώ αρνούμε να το κάνω. Κάποια παρατήρηση στο διευθυντή αυτό θα υπάρξει, κυρία Τασοπούλου. Κάποια διοικητική τουλάχιστον. Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, συγγνώμη, Τετάρτη που μας πέρασε, έγινε μια κινητοποίηση, μια παράσταση διαμαρτυρίας στην πρωτοβάθμια διεύθυνση Χαλκιδικής, που πραγματικά, και αυτό είναι το ελπιδοφόρο κομμάτι, έχασαν συνάδελφοι το μεροκάματό τους, έκαναν στάση εργασίας για να έρθουν στην διεύθυνση και να παρακολουθούν για όλη αυτή την κατάσταση. Συνολικά βέβαια και για τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, απέτησαν μέσα από αυτήν την κινητοποίηση, απέτησαν να βρεθεί λύση τώρα. Ήταν και εκπρόσωποι από το γονεϊκό κίνημα, ήταν πάρα πολλοί γονείς, ήταν όμως και πάρα πολύ εκπαιδευτικοί. Κλείσανε το σχολείο, το συγκεκριμένο χωριό, έκλεισε όλο και ήταν στον πολύκυρο στην παράσταση διαμαρτυρίας. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε συνέχεια. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Μένουμε όμως στο κορυφαίο σημείο. Παρακαλώ, κάτι. Ποιος πήγε να πει. Ο πατέρας ήτανε. Γιώργο μου, για λίγα δευτερόλεπτα. Ναι. Επικοινωνώντας με συνέχεια. Παιδιά, βοηθήστε από πάνω. Ο πατέρας. Παρακαλώ. Γιώργο, βοήθησε. Το παιδί σε άλλο χωριό.
Ούτε μέσο μου βάλανε να πάει το παιδί εκεί. Κάποιο μου είπε, ας πάει με το λεωφορείο του ΚΕΛ. Δηλαδή, δεκάχρονο παιδί να πάει με το λεωφορείο του ΚΕΛ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ, παιδιά, πάνω απ' όλα, εκείνο το οποίο έτσι με τρομάζει είναι η εικόνα. Δεν ήταν, εγώ νομίζω ότι ο πατέρας δημιούργησε φασαρία και φωνάξα την αστυνομία να απομακρύνει τον πατέρα. Δεν φώναξαν την αστυνομία να απομακρύνει τον πατέρα. Παιδί. Φώναξαν την αστυνομία να πάρει το παιδάκι μέσα από την τάξη. Η εντολή υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας να μην δέχονται. Για να μην γίνουν δύο. Υπάρχει. Να σου πω κάτι. Αλλά υπάρχουν και οι βασιλικότεροι της Βασιλείας, το ξέρω. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εντάξει, υπάρχει εγκύκλιος, υπάρχει αυτό να μην δέχεσαι να κάνεις, να ράνεις. Η βάση του να μην είναι υπεράριθμα τα παιδιά είναι ορθό. Ωραία. Εντάξει, μετά πάμε στα παρακλάδια. Φωνάζεις στην αστυνομία. Τώρα πώς βρέθηκε η λύση, δηλαδή. Θα μπορούσε να βρεθεί και λύση. Έχετε φύγει όλοι από το θέμα που φαίνεται. Η αστυνομία σε. Η αστυνομία μου την παράει εμένα στο κεφάλι. Το να ψάξουμε να βρούμε. Είναι δυνατόν, μπορείτε να φανταστείτε την εικόνα. Ένα δεκάχρονο κοριτσάκι που κλαίει. Γιατί του λέει, όταν ήσουν μικρός, τι λέγανε. Θα φωνάξω φάε το φαΐ σου και θα φωνάξω την αστυνομία. Το χωροφύλακα μας. Ένα κοριτσάκι το οποίο έχει γίνει ο αγιασμός, έχει αρχίσει και γνωρίζεται και με τα υπόλοιπα παιδάκια και ακούει, φωνάξε την αστυνομία να τον διώξουμε. Εγώ έχω την άλλη εικόνα, όπου είναι αυτός ο άνθρωπος ή αυτή, δεν ξέρω, που κάθεται στο γραφείο του και ενημερώνεται για το περιστατικό και λέει: ωραία, φωνάξε στην αστυνομία. Αδιαφορώντας, γιατί μιλάμε για ένα παιδάκι. Να εξάρουμε και τη στάση και της διευθύντριας του σχολείου, η οποία είπε ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω, και της αστυνομίας, όπως μας είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Σε πόση ώρα βρέθηκε λύση? Μετά από σε πόση ώρα. Το θέμα είναι αυτή η εμπειρία για το παιδί, τι σημαίνει. Υπήρχαν και δύο κενές αίθουσες, μπορούσε να έρθει και δάσκαλος με απόσπαση, αλλά έπρεπε να μην γίνουν 26 τα παιδιά για να μην τα μάτια να διώξουν ένα δεκάχρονο και άλλος δάσκαλος. Μάλιστα, λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Σε λίγο θα σας δούμε και λίγο αργότερα και σας πάλι. Αφού υπενθυμίσουμε ότι στο τέλος της